λίγο πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την τραγωδία των Τεμπών και λίγα 24 ώρα από την ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, σοκάρουν τα στοιχεία από την έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου των Οικογενειών των Θυμάτων, η οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε. Εδώ έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Η διαχείριση του όλου περιστατικού και αναφέρομαι για την έρευνα. Και ενός λάθους έπονται πολλά λάθη. Την έκθεση που υπογράφει ο άλλοτε αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Κρήτη, Βασίλης Κοκοτσάκης, έφερε στο φως η εφημερίδα Νέα Κρήτη, με τις λεπτομέρειες πραγματικά να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο που αναδεικνύει παραλήψεις και κενά. Θεωρούμε ότι η διερεύνηση από τους διοριστένες πραγματογνώμονες μέσα σε εν τρίτος μια σελίδα, σε μια έκθεση ίσως η οποία είναι αρκετά μεγάλη, για ένα φαινόμενο το οποίο συγκίνησε πάρα πολύ τον κόσμο και πιθανόν να συνέβαλε και στο θάνατο κάποιων ανθρώπων, είναι εντελώς αποσπασματική και χωρίς καμία εξήγηση. Μιλώντας στο Ράδιο 984, ο κ. Κοκοτσάκης επισήμανε ότι από τα κομβικά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί είναι ποιο είναι το μείγμα των υλικών που εντοπίστηκε και συνδέεται με την έκρηξη που προκλήθηκε και αμέσως μετά τη φωτιά στις δύο αμαξοστοιχίες, συμπληρώνοντας ότι το έλαιος υλικόνης που έχει ανακοινωθεί στη βιβλιογραφία δεν φαίνεται να δίνει τέτοιες εκρήξεις. Επιμένουμε ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να διερευνηθεί για να δούμε. Το τροχαίο ήταν αιτία που χάθηκαν 57 άνθρωποι ή εξαιτία του τροχαίου έγινε και το περιστατικό αυτό από το οποίο συμπληρωματικά κάηκαν ή πέθαναν καλύτερα εξαιτία του φαινομένου αυτού και άλλοι άνθρωποι. Για να βρεθεί το υλικό το οποίο το προκάλεσε, αν είναι το έλαιος υλικόνης, εντάξει, να σταματήσουν όλα τα τρένα του κόσμου και να επανεξεταστεί αν το ψυχτικό είναι αυτό το οποίο τα δημιουργεί να τα αλλάξουν, όπως λένε οι πραγματογνώμονες, εάν όμως είναι αυτό το οποίο που υποθέτουμε εμείς. Να αυξήσουμε τα μέτρα ασφαλείας ώστε να μην ξανά γίνει αυτό το φαινόμενο. Ανάμεσα στα απροσδόκητα αρνητικά στοιχεία που επίσης αναδεικνύονται είναι από τη μια το μπάζωμα τμήματος του σημείου του δυστυχήματος που δεν επιτρέπει να συνεχιστούν οι έρευνες, η μετακίνηση σε χώρους που δεν προστατεύονται, τα απομεινάρια της τραγωδίας των Τεμπών και από την άλλη το γεγονός ότι τα τρία μοιραία βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας χάθηκαν από προσώπου γης. Το θεωρώ αδιανόητο αυτό το οποίο έγινε. Για μια έρευνα στην οποία χάθηκαν 57 άνθρωποι. Από ό,τι ακούω, εμείς δεν τα είδαμε. Από ό,τι ακούω, η πληροφόρηση που έχω από τους συγγενείς των θυμάτων οι οποίοι είναι ότι έχουμε αναζητηθεί, δεν τα έχουμε δει. Έχουμε δει τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Θρηνώντας ακόμη την απώλεια των δικών τους ανθρώπων, οι συγγενείς εν ώψη της συμπλήρωσης ενός χρόνου, έχοντας απογοητευτεί από τις εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή, ζητούν δικαίωση της μνήμης των δικών τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν τους κάλυψε ούτε η δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Hellenic Train από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισσας. Για αμέλεια είναι το κατηγορητήριο, βέβαια κακούργημα είναι η ανθρωποκτονία, αλλά από εκεί και πέρα στοιχειοθετήσαμε σε προφορικά στον φέτη ανακριτή ότι όλοι αυτοί γνωρίζαν ακριβώς τι γίνονται και έχουν την ευθύνη της ασφαλής μεταφοράς των ανθρώπων στον προορισμό τους.